Ευχαριστούμε πολύ. Για να αρχίσουμε λίγο με τον αρχηγό, με τον κύριο Καμπά, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε πώς πορεύεται η Ρωσία και τι γίνεται. Αρχηγέ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ακούμε για ειρηνευτικές διαδικασίες, ειρηνευτικές διαδικασίες με κατάπαυση του πυρός που δεν υλοποιείται, δεν μπορούν να είναι φυσικά εφικτές. Έκανα μία σκέψη και νομίζω ότι λογικά σκεπτόμενοι, δηλαδή και κινούμενοι, ίσως έχει μία βάση. Βλέπουμε τον Πούτιν την προηγούμενη εβδομάδα να αφήνει κάποια περιθώρια και μια εβδομάδα μετά να το κόβει και να θέτει και πάλι το ζήτημα της αποναζιστικοποίησης. Το έκανε για να συνταχθεί και προχωρά κανονικά να καταλάβει το παραλιακό μέτωπο? Είναι αυτή μια εξήγηση της τάσης του? Μάλιστα, να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιχειρήσεις. Πράγματι, δεν φαίνεται τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια επιβράδυνση στις επιχειρήσεις, ναι, σε όλα τα μέτωπα και στο Κίεβο επάνω και ανατολικά και νότια, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Οι τρόποι είναι ότι σίγουρα μετά από τόσες μέρες αγώνα χρειάζεται μια νέα ενίσχυση, χρειάζεται φρέσκες δυνάμεις, να το πω έτσι απλά, το μέτωπο, όλα αυτά τα μέτωπα μάλλον που έχουν οι Ρώσοι, γιατί ο κόσμος σίγουρα έχει κουραστεί, έχει απομειωθεί με τις απώλειες, διοικητικές απώλειες και ούτω καθεξής. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι αυτό που είπατε προηγουμένως πολύ εύστοχα, δηλαδή θέλει και αυτός λίγο χρόνο να φρενάρει τις επιχειρήσεις του, να φέρει διοικητική μέρημνα, δηλαδή να φέρει επιμελητία, τρόφιμα, καύσιμα, το ένα το άλλο, πάλι στις δυνάμεις μπροστά, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε μεγάλο βάθος μέσα στην Ουκρανία, όπως το βλέπουμε για τους χάρτες. Οπότε και ένα τρίτο βεβαίως είναι αυτό το τρίκ που λέμε, το οποίο το κάνει έτσι ώστε να σταματήσει λίγο, να κάνει μια επανασχεδίαση όλων αυτών που εσχεδίασε αρχικά, γιατί από ό,τι φαίνεται και βλέπουμε δεν του βγήκαν όλα αυτά, έτσι ώστε να ξαναπροχωρήσει σε μια καινούργια φάση του πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι από τα τρία να ισχύει, δείχνει ότι θα υπάρχει συνέχεια από τον Πούτιν, και ο Πούτιν και γενικά από τους Ρώσους δεν θα σταματήσουν αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε μακρά συνέχεια. Μάλιστα. Εδώ τώρα αυτό λειτουργεί σε σχέση και με τις διαπραγματεύσεις. Γιατί και πάμε τώρα στις διαπραγματεύσεις και θα πω για τη συνέχεια. Οι διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο βγήκε πριν από τρεις μέρες, αν θυμάστε, βγήκε μια εφημερίδα, η εφημερίδα Αγγλική νομίζω, η οποία ουσιαστικά για 15 σημεία μίλαγε, τα οποία τα έβγαλε στον αέρα πριν καν υπογραφούν, πριν καν συζητηθούν καλά-καλά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω στη δικιά σας τη γλώσσα, τη δημοσιογραφική, το έκαψε. Τα έκαψε αυτούς τους όρους που έβγαλε, ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να έχει γίνει και από τη μια πλευρά και την άλλη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ακόμα μια μεγάλη αντιπαλότητα στις διαπραγματεύσεις και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια, τέλος πάντων, κοινή γραμμή έστω σε μερικά βασικά πράγματα. Το μόνο το οποίο έχω διαβάσει ότι έχουν αρχίσει και τα βρίσκουν είναι ότι θα συμφωνήσουν να μην μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, που ήταν βασικά και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τουλάχιστον μας είπε ο Πούτιν ότι θα έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο προχωράνε, αλλά δυστυχώς αργά, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε πάλι στην αρχή, γίνεται πόλεμος. Οπότε όταν πολεμάνε και χύνεται αίμα, από την άλλη πλευρά οι άλλοι κάθονται και συζητάνε για να κάνουν, να φτιάξουν τις διαπραγματεύσεις για να βγάλουν όρους. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο αυτά τα δύο πράγματα είναι αντίθετα. Δηλαδή δεν συνδυάζονται. Είναι λογικό. Βγαίνουν και τα ανθρώπινα πάθη. Άρα λοιπόν ο Ρώσος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πιέσει όσο μπορεί, έτσι ώστε να είναι στις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Και αυτό δυστυχώς είναι μια ανάρκη στις διαπραγματεύσεις γενικά. Διότι όπως είπατε και λέω και εγώ, δηλαδή δεν μπορεί το να γκρεμίσουν τη Μαριούπολη, να σκοτώνεται κόσμος, να βομβαρδίζουν εκείνο το θέατρο και να υπάρχουν ακόμα φαντάζομαι νεκροί κάτω στα υπόγειά του. Και από την άλλη πλευρά ο Ουκρανός να κάθεται και να προσπαθεί να βρει μια λύση για τη χώρα. Είναι πολύ αντιφατικά πράγματα και νομίζω ότι λόγω αυτού του γεγονότος δεν θα τελειώσει γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα, είστε σαφείς.